είσαι εσύ. Ρίτα, είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη για παρατοποθέτηση. Το πορτοκάλι λουλάκι. Δεν θέλει νερό. Βασίλη, άμα θες να πάρεις κουλί, να πάρεις έξω από εκεί. Να, πάτω λίγο. Τιχάκια! Για φέρε μου τι γύρισαμε τα τσίκρα εδώ είναι. Λοιπόν, ότι το μωρό μας. Ένα από εδώ, ένα από εδώ. Εδώ βλέπουμε τον αριθμό του τσίπα. Αυτό είναι μια ταυτότητα για το ζώο, το οποίο όπου και να βρεθεί σε όλο τον κόσμο, δηλαδή και στην Αμερική ακόμα, ξέρουμε πιανού είναι η ιδιοκτησία. Αυτή τη στιγμή ανήκει στο Δήμο του Άργους, δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, αλλά αυτό το σκυλάκι προστατεύεται από το Δήμο του Άργους με τα εμβόλια του, με τις αποπαραστώσεις προληπτικά, ώστε να μην μπορεί να μεταφέρει καμία ασθένεια σε κανέναν άνθρωπο. Οπότε πάμε τώρα. Φαίνεται καθαρά με ένα ειδικό μηχάνημα, το σκάνερ το λεγόμενο. Είναι η Φρίντα λοιπόν, είναι εμβολιασμένη, είναι μαύρο καφέ, είναι θηλυκό, είναι στηρωμένο. Άρα, είναι λοιπόν, στηρωμένο πριν δύο εβδομάδες περίπου με τρεις. Άρα ξέρουμε την ταυτότητά του πλέον και ξέρουμε τι έχουμε να κάνουμε. Η στήρωση έγινε από το Δήμο του Άργους, με έξοδα του Δήμου Άργους. Λοιπόν, πάμε γιατρέ μου τώρα, έχουμε το... Κανέλο. Πριν συμπαριστεί ένα ζώο και πριν από όλα πρέπει να γίνει μια εξέταση όταν είναι άγνωστο σε εμάς αυτό το ζωάκι. Να δούμε αν είναι υγιές. Πρώτα από πλευράς καρδιολογικής αναπνευστικής. Όταν είναι σε ιδιοκτήτη το ζώο, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή αν τρώει, αν πίνει, αν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Όταν ένα ζώο όμως είναι αδέσποτο, αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς δεν τις έχουμε, οπότε θα πρέπει να γίνει μια πιο ενδελεχής εξέταση. Καλό είναι να γίνεται σωστά αυτή. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το τσιπάκι. Δεν είναι κάτι επίπονο για το ζώο. Είναι μία ενεσούλα, η οποία γίνεται πάντα στο αριστερό μέρος, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί, και πίσω από το αυτάκι. Με αυτή την ένεση, ήδη το ζωάκι μας έχει πλέον ταυτότητα. Και για του λόγου το αληθές, βλέπουμε εδώ ακριβώς πλέον την ταυτότητά του. Τα ζώα που θα αποδεσμεύει ο Δήμος Άργους, όπως μου έχουν πει τουλάχιστον, θα είναι ζώα τα οποία είναι ακίνδυνα για τον κόσμο. Δηλαδή θα μπορούν τα παιδιά μας να τα χαϊδεύουν, να παίζουν μαζί τους χωρίς κάποιο κίνδυνο. Με τη μόνη διαφορά, πλέον πρέπει να μάθουν οι γονείς τα παιδιά τους να μην φοβούνται τα ζώα. Τα ζώα εξαρτάται πώς θα τους φερθούμε για να έχουν αρνητική συμπεριφορά. Δεν έχουν κακή διάθεση ποτέ. Δεν είναι άνθρωποι. Ο επόμενος στόχος μας σε αυτό το ζώο πριν φύγει για να επανατοποθετηθεί μέσα στην κοινωνία μας θα είναι να γίνει από παρασίτωση με άλλη ένεση που αφορά εκκοινόκοκο και διάφορα άλλα παράσιτα
και ταυτόχρονα γίνεται και ο εμβολιασμός για τις βασικές ασθένειες. Από ό,τι βλέπετε, παρόλο που το τρυπάω, δεν γυρίζει να δακώσει το κακόμοιρο. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να μην τα φοβόνται. Όταν μάθουμε τα παιδιά μας να τους πετάνε πέτρες, δυστυχώς και το ζώο έχει ψυχή. Κάποια στιγμή θα φοβηθεί ότι θα πας να του πετάξεις μια πέτρα και εκεί μπορεί να δακώσει. Αν τα παιδιά μας μάθουν να είναι φιλικά απέναντί τους, τα ζώα ούτως ή άλλως είναι φιλικά. Περίμενε. Κρατάει για ένα μήνα τα τσιπούρια. Για να μην έχουμε τσιπουράκια και ψήλους που είναι της εποχής, του βάζουμε πάνω στη ραχούλα του μία φορά το μήνα ένα φαρμακάκι, το οποίο δρώντας μέσα, να σέβασε λίγο το κεφαλάκι προς τα κάτω, δρώντας μέσα από το δέρμα απορροφείται και σκοτώνει, και ταυτόχρονα αυτό που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή αποθεί και όλα. Δηλαδή δεν αφήνει να πάνε πάνω του τσιμπούρια και ψήλους. Βέβαια δυστυχώς ο χρόνος της διάρκειάς του είναι ένας μήνας. Μακάρι να υπήρχε ένα φάρμακο που να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο. Τι έπαθε δε φίλε μου, βάλανε κάργα μέσα τώρα, είστε ζάμπη. Κανέλος, έλα το κανέλο, έλα να δατρίζα, έλα. Για πήγαινε φίλτα. Μόλι μπαίνει τα μπάρια φίλτα από τώρα, είσαι έτσι μέσα. Τι μου λες, εγώ παίρνω χρόνια πολύ. Έχω πάρει τέτοια, παίρνω και σπρέι. Αυτό κάνει καλύτερη δουλειά. Ο καπί δεν αποδεί, καπί είναι σπάνιο. Το καλύτερο είναι η αμπούλα η πέτρα. Ή αυτές που έχουν περπατήσει. Ευκαιρία να κάνουμε και στην άλλη μια ενεσούλα πριν φύγει. Κράτησε την. Έλα εδώ. Κανέλο, πού είσαι. Πού είσαι, κούκλα μου, Και για τα τσιμπούρια τι έχετε βάλει αυτή. Φρίντα, μη. Άστο, θα πάρει μόνο να πει να φοβεί τα ειδικά από την πένα γι' αυτό.